Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις, σχόλια και γενικά να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες. Έχουν γίνει κάποια σχόλια τα οποία λένε ότι έχω σταματήσει πλέον να λέω πολλά και να λέω και το έτσι. Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια στο YouTube πιστεύω ότι έχω αποκτήσει τον αέρα να μπορώ να μιλάω και να έχω μία επαφή με τον κόσμο και να μπορώ να είμαι ακόμα πιο, θα λέγαμε, ομιλητικός και καυστικός. Όπως έχω πει, τα δικά μου τα θέματα τα αναπτύσσω από μνήμης, δεν έχω σημειώσεις, δηλαδή πέρα από τη σημείωση που έχω μπροστά μου, την ερώτηση την οποία έχω κρατημένη, έτσι, την ερώτηση που έχω κρατημένη, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να μπορέσω να δω ποια είναι η ερώτηση για να αναπτύξω το θέμα. Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται από μνήμης, κυλάω το θέμα μέσα στο μυαλό μου και απαντάω στην ερώτηση. Να μην μακρηγορώ, προχωρώ στη σημερινή ερώτηση. Πάλι ο Μάκης ο Ασονίτης, λοιπόν, ρωτάει, αφού με λέει ότι το είναι δάσκαλε πολύ ενδιαφέρον το βίντεο, δράζομαι της ευκαιρίας να σε ρωτήσω την άποψή σου για τα άπειρα βίντεο που κυκλοφορούν με δάσκαλους που κάνουν τσισάο ή άλλες τεχνικές με τους μαθητές τους και να είναι εμφανές ότι οι τελευταίοι, οι μαθητές δηλαδή, δεν αντιδρούν σχεδόν καθόλου από ένα σημείο και μετά στις κινήσεις των δασκάλων τους, εκθέτοντας έτσι τους εαυτούς τους καθώς και την πανέμορφη τέχνη που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλε Μάκη, επειδή είσαι καινούριος συνδρομητής, προφανώς δεν έχεις ασχοληθεί έτσι λίγο να κάτσεις να το ψάξεις το θέμα και εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να σου στείλω το παλιό το βίντεο. Έχω κάνει βίντεο με το θέμα, αλλά επειδή και οι περισσότεροι που μπαίνουν μέσα στο κανάλι πλέον είναι καινούργιοι συνδρομητές και αυτά και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάτσουν να δούνε ή να ψάξουν τα παλιά βίντεο για να δουν ότι αυτό το βίντεο με το θέμα που κάνουμε σήμερα προϋπάρχει, λίγο διαφορετικό, αλλά προϋπάρχει, έτσι, θα σου απαντήσω για να γίνει ένα καινούργιο βίντεο με απάντηση ως προς το θέμα το οποίο θέτεις και έχω απαντήσει ήδη. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ τον τίτλο πως είναι το βίντεο, νομίζω εικονική διδασκαλία και κάτι κάπως έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχα μιλήσει για αυτό το βίντεο και είχα μιλήσει για αυτό το θέμα σε ένα βίντεο και είχα πει ότι κάποια στιγμή μου ζητήθηκε εμένα να κάνω τεχνικές ή να παρουσιάσω κάποια πράγματα στο YouTube και επίσης, ας πούμε, ξέρω εγώ, γίνανε κάποια σχόλια για τα δικά μου τα βίντεο τα οποία έχω ανεβασμένα τέτοια, τα οποία είναι όλα είναι ώρες μαθημάτων, δηλαδή κατά πως τις ώρες που δίδασκα εγώ στη σχολή μου μαζί με τον μαθητή μου τον Γαμιανό, το γνωρίζετε όλοι, είναι το παιδί με τα μάνικα, με τα μπράτσα τα φουσκωμένα που κάνω μαζί του, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο οποίος τραβούσε τα βίντεο για προσωπική του χρήση και από τη στιγμή που είμαι και εγώ μέσα, να πούμε, δικαιωματικά τα πήρα και τα έχω. Προπονούμενος με τον Δαμιανό, αυτός ήθελε να κρατήσει τις ώρες των μαθημάτων τις οποίες έκανε, ας πούμε, αυτός και ταυτόχρονα, έτσι, οι ώρες των μαθημάτων ήρθαν και σε μένα. Αυτά τα βίντεο που έχω ανεβασμένα εγώ είναι όλες οι ώρες μαθημάτων, όπως δηλαδή πώς διδάσκω εγώ στη σχολή μου μέσα, τις ώρες που κάνω τις διορθώσεις, τις ώρες που δείχνω κάποια πράγματα, έτσι. Τραβήχτηκαν τα βίντεο και ανεβήκανε στο YouTube αμοντάριστα. Δηλαδή δεν έχει γίνει κανένα μοντάζ, όπως ακριβώς εκείνη την ώρα διδάσκω, να πούμε, και ό,τι ακριβώς δείχνω, εκείνη την ώρα ακριβώς ανέβηκε το βίντεο έτσι. Όταν μου ζητήθηκαν να κάνω βίντεο για να δείξω, είπα ότι καλός ή κακός, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το να πάρω ένα μαθητή απέναντι, ας πούμε, και να κάνω ένα βίντεο 2-3-4 φορές, έτσι 5-6, πότε θα πετύχει, να πούμε, για να κάνω την ανάλογη τεχνική και να τσουβαλιάζω ένα μαθητή, πρώτον, να τσουβαλιάζω ένα μαθητή στο ξύλο, ας πούμε,
να τον κοπανάω για να δείξω ότι μπορώ να κάνω μια τεχνική η οποία είναι full στημένη, για να πει κάποιος πω από τι έκανε ο άνθρωπος, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν το κάνω, γιατί το θεωρώ άκερο, άσκοπο, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και πάντα είπα ότι λέω τη δική μου άποψη, έτσι. Και το επιμένω και το ξαναλέω και το ξαναλέω συνέχεια, ότι πάντα λέω τη δική μου άποψη και τη δική μου γνώμη. Και κατά δεύτερον, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα όταν κάνω με τους μαθητές μου προπόνηση, και αυτό μπορεί εύκολα να... έτσι πολύ εύκολα να... πώς το λένε, να πιστοποιηθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές μου οι οποίοι δεν έρχονται πλέον σε μένα, αλλά βλέπουν το YouTube και μπορούν να γράψουν, έτσι, ή μπορούν να ερωτηθούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που είστε εδώ από Θεσσαλονίκη και αυτά, που οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να δουν δικούς μαθητές οι οποίοι ήταν μαθητές μου και δεν έρχονται πλέον, ή γιατί σταμάτησαν, είτε για άλλους λόγους, είτε γιατί κάνουν κάτι άλλο, ή για τον οποιοδήποτε κύψη λόγο. Έτσι, οι περισσότεροι ξέρουν, και υπάρχουν και μαθητές, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχουν σταματήσει και με βλέπουν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που όταν κάνω, λοιπόν, με τους μαθητές μου, εγώ λέω τους μαθητές μου ότι πρέπει να κάνουν ακριβώς όπως πρέπει να κάνουν. Δηλαδή να με πιέζουν, να βγάζουν αντιστάσεις, να προσπαθήσουν να με χτυπήσουν, να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι άλλο. Πέρα από την ώρα της διδασκαλίας που τους δείχνω κάποια πράγματα και πρέπει να κοιτάξουν, να δούνε κάτι για να καταλάβουν κάτι, και εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να κάνουν κάτι, έτσι, για να καταλάβουν την τεχνική που τους δείχνω. Από εκεί και μετά, αφού θα καταλάβουν την τεχνική και το ένα και το άλλο, από τη στιγμή που τους γεννιέται μια απορία και λένε ότι, ξέρεις δάσκαλε, εγώ αν θα έκανα αυτό, δεν πηγαίνω στη διαδικασία του αν θα έκανα αυτό, πηγαίνω στη διαδικασία να του πω κάνει αυτό. Λοιπόν, οπότε λέω το μαθητή μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνει αυτό. Επίσης, όταν εγώ κάνω την τεχνική, ο μαθητής για να καταλάβει και να μπορεί να έχει μια καλύτερη άποψη, όταν πιστεύει ότι μπορεί να με κόψει, μπορεί να με χτυπήσει ή μπορεί να με κάνει οτιδήποτε άλλο, λοιπόν, εγώ του λέω να το κάνει. Εγώ του λέω να το κάνει. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να μπορέσεις να αποδείξεις στην πράξη όλα αυτά που λες. Και στο κάτω-κάτω και να σ' ακουμπήσει ο μαθητής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Δηλαδή πέφτει μούρη σου, κρεμάσανε τα μούτρα σου, έπεσε το πρεστή σου. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μαθαίνω τίποτα από αυτά. Πιστεύω, ας πούμε, ότι όσο μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο μαθητής, ας πούμε, να κάνει πράγματα έτσι, δηλαδή να σου περάσει ένα χτύπημα ή μπορεί να σου περάσει κάτι, αυτό το να τάλω, είναι καλό, ας πούμε, ξέρω εγώ, και για το μαθητή, είναι καλό και για σένα, βελτιώνεσαι. Πιστεύω ότι όσο κάνεις προπόνηση εσύ μαζί με τους μαθητές σου και τους δίνεις το δικαίωμα να μπορούν να έχουν και αυτοί μια εξέλιξη επάνω σε αυτό που κάνουν, εξελίσσεσαι και εσύ. Ο δάσκαλος εξελίσσεται μέσω των μαθητών του. Ανεβαίνει στην ποιότητα μέσω των μαθητών. Όσο ανεβαίνει η ποιότητα των μαθητών, τόσο ανεβαίνει και η ποιότητα του δάσκαλου. Αυτά τα βίντεο για μένα είναι καραγκιοζηλίκια. Συγγνώμη για την έκφραση και από τους φίλους επαγγελματίες, από τους συνάδελφους που εκφράζομαι έτσι, αλλά έχω δει πάρα πολλούς, ειδικά στο Γουιντσούν, που κάνουν διπλό χέρι τη ΣΑΟ και μόλις ξεκινήσει ο δάσκαλος να κάνει κράκ, κατεβάζουν τα χέρια κάτω, να πούμε, και τρώνε το ξύλο της αρκούδας, ή ο άλλος κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να δείξει τρελές ταχύτητες, να δείξει τρελές τεχνικές και να δείξει τρελά πράγματα. Είναι άκερο. Είναι άκερο. Το διπλό χέρι τη ΣΑΟ είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Είναι μια κατάσταση προπονητικής και είναι και μια κατάσταση παιχνίδι. Δηλαδή παίζουμε μαζί και βοηθάει ο ένας τον άλλο να εξελιχθεί. Σου διδάσκει την άμυνα και την επίθεση μαζί, σου διδάσκει την κίνηση, την ταυτόχρονη κίνηση των δύο χεριών, ώστε να μπορεί το ένα το χέρι σου να μείνεται και το άλλο να επιτίθεται. Αυτό το πράγμα είναι το διπλό χέρι της ΣΑΟ. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει συνεργασία από αυτούς που το κάνουν. Τι σημασία έχει αν είναι δάσκαλος και μαθητής? Μπορεί να είναι δύο μαθητές. Μπορεί να είναι ένας πιο προχωρημένος και ένας πιο καινούριος. Μπορεί να είναι δύο παλιοί. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος και ο μαθητής. Λοιπόν, αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργατικά.
πρέπει να δουλεύει με συνεργασία. Πρέπει όταν εσύ κάνεις τεχνική, πρέπει ο άλλος να μπορεί να βγάλει bon, να βγάλει tan, να βγάλει lap, να σε κόψει, να κάνεις παγίδα, να προχωρήσεις, να εξελιχθείς, ώστε να δείξεις πραγματικά ότι μπορείς να κάνεις 5 πράγματα. Εκεί θα καταλάβει ο μαθητής, έτσι, την αξία του δάσκαλου. Όταν αυτός ξεκινήσει να κάνει μία τεχνική και ο μαθητής τον σταματήσει ή κάνει οποιαδήποτε τεχνική και εξελίξει μία τεχνική και ο δάσκαλος κάνει μία τεχνική ακόμα και τον σταματήσει, τότε θα φανεί η αξία του δάσκαλου. Και όχι όταν ο δάσκαλος κάνει την τεχνική και ο μαθητής κρεμάει στα χέρια κάτω και φάει τις σφαλιάρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα δείξει ότι ο δάσκαλος έχει αξία. Όντως οι μαθητές εκθέτουν τους εαυτούς τους, να πούμε, κάνοντας αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω ότι οι δάσκαλοι, για μένα προσωπικά, φίλε Μάκη, Ασονίτη, πιστεύω ότι οι δάσκαλοι εκτίθονται ακόμα πιο πολύ. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, εκτίθονται οι δάσκαλοι και όχι οι μαθητές. Εγώ δεν δείχνω φταίξιμο στο μαθητή, ποτέ δεν ρίχνω φταίξιμο στο μαθητή σε τέτοια πράγματα. Ρίχνω φταίξιμο στο δάσκαλο και πιστεύω ότι περισσότερο είναι το φταίξιμο του δασκάλου και λιγότερο του μαθητή. Γιατί όταν ο μαθητής κάνει αυτό που του λέει ο δάσκαλος. Ο μαθητής που το λέει, κάνει αυτό που λέει ο δάσκαλος. Εγώ έχω δει, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα, για να μην τα λέμε, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Λοιπόν, μαθητής ο οποίος ρωτούσε, να πούμε, σε σεμινάριο δάσκαλο, μεγάλο, φτασμένο, το ρωτούσε κάποια πράγματα, να πούμε, και επειδή μιλούσε, να πούμε, εκείνη τη στιγμή, γύρισε και το χαστούκησε. Λοιπόν, αν έχεις το Θεό σου, έτσι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, έρχεται στο σεμινάριο, σε πληρώνει, έτσι, σε πληρώνει τα λεφτά που του ζητάς για να του δείξεις πράγματα και εσύ από την άλλη μεριά, να πούμε, έχεις το θράσος, ας πούμε, ξέρω εγώ, να σηκώσεις το χέρι σου και να το χαστοκίζεις. Ποιος νομίζει ότι είσαι, ρε φίλε? Ποιος νομίζει ότι είσαι, ρε φίλε? Τίποτα δεν είσαι. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μαθητές να σε πληρώνουν για να μπορείς να βρίσκεσαι εκεί και να κάνεις το μάγκα, τον τζαμπουκά και τον ωραίο, δεν θα υπήρχες. Αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι μαθητές να έρχονται στη σχολή σου και να σε πληρώνουν μηνιαία συνδρομή για να τους διδάσεις και να τους κάνεις, δεν θα υπήρχες. Γι' αυτό τι λέω, κατεβάστε, χαμηλώστε λίγο την μπάλα. Εντάξει, δάσκαλοι πολεμικών τεχνών είστε, δεν είστε, να πούμε, πυρηνικοί επιστήμονες, έτσι. Πολεμική τέχνη διδάσκεται, δεν κάνετε πυρηνική φυσική ή κάτι τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι κάλυψα την ερώτηση, απάντησα και νομίζω και με το παραπάνω απάντησα. Αν σου γεννηθήκαν απορίες, πολύ ευχαρίστω να τις απαντήσω. Αν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια κοινοποίηση στο κανάλι ενός φίλου, να μ' ακούσει και αυτός. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να μ' ακούσετε και την επόμενη φορά. Κάντε ένα like. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη, Παναγιάς Φανερωμένης 42. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.